Γκρίφιν, ένα πικ του Μπόγρι, δίστασε, Βέρτς και πάλι, έχει 12 δευτερόλεπτα, σούτ για 3 ο Βέρτς και προβάδισμα 5-4 για τον Απόλλωνα με το πρώτο τρίποντο της αναμέτρησης. Τώρα έχει πάνω τον Νούνιες, Ντέιβις από το high post για 2 και 12-8. Βέρτς πέρασε από τα πικ του Μπόγρι, πλησιάζει, αστοχή, μαυροκεφαλίδης, ένα ακόμη rebound, ευκαιρία για τον Ιωνικό να μαζέψει τη διαφορά. Ο Σίμονς, ο Χόκκινς για 3 και 15-13, πρώτο τρίποντο για τον Ιωνικό, μαζεύει τη διαφορά στους 2 και από εκείνο το σερί που είχαν κάνει και ξέφυγαν, έχουν μόνο βραχή προβάδισμα. Ισκαστή στο Φιλιππάκο που γράφει το 17-13. Κλέηση για το Μαυροκεφαλίδη. Αρσενόπουλος, Μαυροκεφαλίδης για 3, έμεινε μόνος και ευστοχή, 21-16. Φιλιππάκος χαμηλά, ο Καράμπελας θα τελειώσει με το 26-16, συν 10. Μία βολή. Η απάντηση έρχεται με lay-up από τον Σίμονς για το 28-20. Πάντα με αυτά τα figure 8 του Απόλλωνας, παίζει περιφερειακά. Ο Μπόγρις δίνει σκρίνα, αποφασίζει μόνος ο Βέρτς και δικαιώνεται, 33-23. Μάτζαρης, Μαυροκεφαλίδης για 3, μέσα, 35-29. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ζητάει ο Μαυροκεφαλίδης, ρόλαρε ωραία, το κόψιμό του δίνει καλάθι, 35-31 και τα rebound θα παίξουν το ρόλο τους σε αυτή την αναμέτρηση. Γκρίφιν για 3, ένα δευτερεύοντα ευνηδιασμό μέσα, 42-31. Μακ για τον Ντέιβις, γυρίζει μπάλα περιφερειακά για τους Πατρινούς. Ντέιβις, ο Μακ για 3, μέσα, μεγάλο καλάθι, 52-35. Καινούρια επίθεση των φιλοξενούμενων, η πάσα στο Μαυροκεφαλίδη, κόβεται από το σύλλα, μαζεύει ο Βέρτς. Είπαμε ότι τα βαρόμετρα του Ιωνικού δεν αποδίδουν. Μαξ τον ευνηδιασμό μέσα. 60-37 η διαφορά στους 23 πόντους. Στη μάχη των rebound φυσικά και υπερέχει ο Ιωνικός, ο Αρσενόπουλος. Πολύ ωραία προσπάθεια. 64-45. Σίμονς για το Μαυροκεφαλίδη που γύρισε στην πεντάδα. Νούνιες καρφώνει θεαματικά από την ασίστ του αρχηγού του Ιωνικού για το 66-51. Μαζεύει κι άλλο τη διαφορά. Μπόγρις για το Βέρτς. Ένα pick and roll, η μπάλα χαμηλά. Ο Γκρίφιν στο lay-up και 71-55. Ντέιβις. Και μια κάρτα με τα τρίποντα. Ντέιβις από το high post για 2. 75-55, ξαναχτίζει διαφορά 20 πόντων. Η απάντηση δεν θα έρθει. Το rebound του Βέρτς που συγκρατεί την μπάλα, πάει σε ευνηδιασμό, ασίστ στο Γκρίφιν και 81-57. Μακ μέσα, 87-58, διαστάσεις τριάμβου. Ο Νούνιες νομίζω μόνο διαδικαστικού χαρακτήρα είναι τα υπόλοιπα δευτερόλεπτα. Ο Χένρι για 3 μειώνει, 89-61. Θα πάει να παίξει με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ακολουθεί το εντός έδρας ντέρμπι με τον Προμηθέα, ντέρμπι της πόλης, και το παιχνίδι με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Ο Χένρι θα ευστοχήσει και θα μειώσει. Ο Ιωνικός δεν κάνει επίθεση. Τέλειωσε λοιπόν η αναμέτρηση, 93-66. Ίσως η καλύτερη βραδιά για τους Πατρινούς στο πρωτάθλημα, σίγουρα η χειρότερη. Θα πει κανείς και την βαριά, θα θυμηθεί την βαριά ήττα του Ιωνικού στο Λαύριο, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι πιο άσχημη ήττα στο δρόμο της παραμονής.